Απαγορεύεται, ο κατόπιν θα απαγορεύεται, από εκεί και πέρα όλα απαγορεύονται, όλα επιτρέπονται. Λίγες ώρες μετά την επιβολή προστίμου σε εργαζόμενοι του τομέα καθαριότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξαιτίας του καπνίσματος αλλά και της καμπάνας ύψους 500 ευρώ που επιβλήθηκε στη διευθύντρια της κλινικής λόγω ευθύνης, οι χώροι γύρω από τα κτίρια του νοσοκομείου παραμένουν καπνιστήρια. Χτες επιβλήθηκε πρόστιμο εδώ για κάπνισμα. Ναι, αλλά εκεί οι γκλάστερ είναι εκεί πέρα που βάζουν τις σιγόπες. Δεν το ξέρω όμως. Υποτίθεται ότι απαγορεύεται στους χώρους του νοσοκομείου να καπνίζεις. Έχετε δίκιο απόλυτο. Εγώ με τη συνέχεια μέρα ανοιχτή στα νοσοκομεία μέσα. Τι έκανα. Δηλαδή 30 μέρες έχει ο μήνας, 25 είμαι στα νοσοκομεία. Δεν θα καπνίζω. Έχει ήδη εξαγγελθεί ότι είναι ένας κυρίαρχος στόχος του Υπουργείου ο περιορισμός και ο έλεγχος του καπνίσματος. Πρέπει να γίνει συνείδηση του καθενού μας ότι σε ένα χώρο προπαντός όπως είναι το χώρο της υγείας, όταν λέμε ότι απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Με του τέτοιου είδους αστυνομικά μέτρα και καταστατικά μέτρα δεν διακόπτεται το κάπνισμα στους χώρους των νοσοκομείων. Το γεγονός έχει θορυβήσει τους καπνιστές εργαζόμενους που βλέπουν ορατό το ενδεχόμενο να μοιράζονται τις μηνιαίες αποδοχές τους με το Υπουργείο Υγείας, καθώς είναι αδύνατο, όπως λένε, στο λιγόλεπτο διάλειμμα που δικαιούνται να πρέπει να απομακρύνονται από το κτίριο αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου για να απολαύσουν τη συνήθειά τους. Θα πρέπει να υπάρχουν χώροι αντίστοιχοι που θα μπορεί και ο συνοδός αλλά και ο εργαζόμενος κάτω από το στρεσογόνο περιβάλλον που ζουν και οι δύο να μπορούν να έχουν την κακή συνήθεια αυτή της, τουλάχιστον του καπνίσματος σε κάποιο χώρο εκτός νοσοκομείου. Έχουμε γίνει μάρτυρες και περιστατικών οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι και μάλιστα άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει ξέρουμε ότι το κάπνισμα είναι πολύ επιβαρυντικό για την υγεία τους, καπνίζουν όντας μέσα στο νοσοκομείο. Ναι, εμείς είχαμε πολλά περιστατικά στο παρελθόν, προπαντός στην πνευμονική κλινική παλιά, στα παλαιότερα χρόνια. Όταν ψάχναμε ένα συγκεκριμένο ασθενή, ακολουθούσαμε το λάστιχο του οξυγόνου. Ήταν στο μπαλκόνι απ' έξω, είχε κάνει επέκταση και ήταν στο μπαλκόνι και κάπνιζε. Με το οξυγόνο στη μύτη και κάπνιζε. Πάντως, τα νοσοκομεία έχουν συσταθεί ομάδες ελέγχου που φροντίζουν για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ωστόσο, το κυρίαρχο ζήτημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας όχι μόνο στους εργαζόμενους, αλλά κυρίως σε επισκέπτες και ασθενείς. Αλλά πρέπει να γίνει και συνείδηση στον κάθε πολίτη, όχι μόνο ασθενής που επιβαρύνει, ότι δεν μπορεί να προσέρχεται στον χώρο του νοσοκομείου και να καπνίζει.